Γιατί όλοι με κορυδεύουν τα γυαλιά μου. Είναι τόσο φοβερό να φοράει κανείς γυαλιά. Δεν αντέχω άλλο την ακμή μου. Γιατί μέρα με την ημέρα γίνεται όλο και πιο έντονη. Γιατί σε μένα και όχι σε όλα τα άλλα παιδιά. Καλά πάλι αν είμαι στη φωτογραφία αυτή. Καλά. Τι δυσκολία έχεις τελικά? Γλυκιά μου, πως είσαι έτσι, έχεις κοιταχτεί στο καθρέφτη τελευταία, μήπως έσπασε? Πάλι δεν έχω λεφτά να αγοράσω. Τα παιδιά θα με κοροϊδεύουν στο σχολείο. Κάθε μέρα φοράνε καινούρια ρούχα κι εγώ όλο τα ίδια και τα ίδια. Πάλι τα ίδια φοράς εσύ! Και να μπορώ να φοράω ό,τι και τα υπόλοιπα κορίτσια της ηλικίας μου. Γεια. Έλεος, κοίτα τη Μαρία. Πώς είναι? Από πού τα πήρε αυτά τα ρούχα από τη Λαϊκή? Ναι, έχεις δίκιο. Κοίτα όμως και την Αναστασία. Πώς είναι έτσι? Είναι τόσο άσχημη. Έχει χάλες όμως. Ναι, δεν πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Αναστασία. Έλα, τι είναι? Άκουσες τι έλεγα? Ναι, γιατί πρέπει να είναι τόσο κακή? Μήπως όμως έχουν δίκιο? Μήπως είμαστε όντως τόσο χάλια? Μπορεί να έχουν δίκιο. Πρέπει να αλλάξουμε, να γίνουμε αποδεκτές. Ναι, ας ξεκινήσουμε από σήμερα. Έλα, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Έχω να σου πω ότι άρχισα λογοθεραπεία. Α, πολύ ωραία. Να σου δείξω. Το Σύνταγμα του 1864. Όταν ο Γεώργιος έφτασε στην Ελλάδα, είχε ήδη συγκληθεί η Εθνοσυνέλευση. Α, πολύ ωραία. Μια χαρά τα πήγες. Ευχαριστώ. Γεια σου, Δέσποινα. Τι κάνεις? Γεια. Βάζω μια κρέμα για να μου φύγουν τα σπυράκια. Μπράβο, είσαι πολύ πιο ωραία έτσι. Και εσύ, αυτά τα ρούχα σου πάνε τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αναστασία. Γεια σου, Μαρία. Έχασες βάλος. Ναι. Τι έκανες? Άφησε να γίνει αυτοκίνητο. Κάνεις πολύ καλύτερα. Γεια σου, Μάρκο. Σε άκουσα πως σου κάνετε να διαβάζεις. Τι έκανες? Κάνω λογοθεραπεία. Κάνω συνεχώς ασκήσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, και εγώ κάνω λογοθεραπεία για την ακμή. Για παιδιά, πώς πάει? Καλά. Λέμε πόσο δύσκολο είναι να κερδίσεις θεραπείες. Μα και για μένα είναι δύσκολο να προσπαθώ να χάσω βάρος. Πολλές φορές βαριέμαι, απογοητεύομαι. Τι θέλω να το παρατήσω? Μην τα παρατήσεις.
Ναι, μην το παρατήσεις, καλύτερα έτσι. Απλά να ρωτιέμαι αν αξίζει όλο αυτό. Για ποιον το κάνουμε, για εμάς ή για τους άλλους. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Να, και η Μαρία τώρα που προσέγγει τη φορά φαίνεται πολύ καλύτερα. Φαίνομαι καλύτερα επειδή απέκτησα φίλους. Επειδή κατάλαβα πως και χωρίς να έχεις ωραία ρούχα, μπορείς να δείχνεις μια χαρά. Καλά τα λέω. Από τότε που άρχισα να κάνω παρέα με την Αναστασία, αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Δεν με νοιάζει πια αυτά τα παιδιά με κοροϊδεύουν. Όλους τους κοροϊδεύουν. Εγώ τα φοράω γυαλιά, με φωνάζουν για λαμπούκα, αλλά τώρα που έχω φίλους δεν με νοιάζει. Ναι, όλοι αυτοί είναι ανόητοι. Εμείς είμαστε καλύτεροι. Ναι, είμαστε. Ναι, τώρα πια αισθάνομαι πιο δυνατή. Η αλήθεια είναι πως με εσάς κατάλαβα. Πως όλοι μπορεί να έχουμε μία δύναμη που οι άλλοι θα την κοροϊδέψουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο άσχημα αισθάνομαι για την ακμή μου. Τώρα όμως κατάλαβα πως δεν πρέπει να αισθάνομαι έτσι. Γιατί άλλος έχει παραπάνω κιλά, άλλος έχει κάτι άλλο. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι καλός. Ίσως. Αυτά τα παλιόπαιδα μας έκανα να θέλουμε να παλέψουμε για την αδυναμία μας. Ναι, εγώ δεν λυπάμαι και τον εαυτό μου. Προσπαθώ να γίνω καλύτερος. Κι εγώ πάντα θα ακούσω, αλλά πάντα είμαι ίδιος Γιάννης. Απλά τώρα δεν σκύβω συνέχεια το κεφάλι. Ναι, κι εγώ λυπάμαι τον εαυτό μου. Πίστευα πως επειδή δεν έχω ωραία ρούχα και ακριβά, με κοροϊδεύουν. Δεν ήξερα πως υπάρχουν και παιδιά που δεν τους μοιάζει η εξωτερική εμφάνιση. Φοβόμουν να μιλήσω σε όλους. Θυμάστε μετά το μάθημα για το ρατσισμό που η καθηγήτρια μας έβαλε στην ίδια ομάδα. Τότε γνωριστήκαμε. Εγώ εκεί από τις φορές θα πήγα δεν με κοροϊδεύετε. Κι εγώ στην αρχή δεν ήθελα να είμαι μαζί σας, αλλά δεν κατάλαβα πόσο καλά παιδιά είστε. Δεν είμαι λάθος που δεν με ρωτήσατε. Ναι, τώρα σου λένε ό,τι θέλουν. Δεν με πειράζει το ίδιο. Δεν τους φοβάμαι πια. Ίσως και οι άλλοι να το καταλάβουν αυτό. Πώς είμαστε μια χαρά. Η αλήθεια είναι πως εσύ έχουν να μας κατάσουν περίεργο. Λέτε να καταλάβω αυτή τη φορά. Μας έβαλε η κυρία Σαββά στην ίδια ομάδα με τον Ιωάννη και τον Κώστα. Για να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν αύριο. Όχι, και εγώ είμαι στην ίδια ομάδα με τον Τάσο και τον Γιώργο. Τον Αγγίτσα μου. Θα μου φέρει σωστικάκι να περάσει το δασί, η κυρία Σαββά είτε φτάσει το κόμμα. Ναι, εντάξει, θα σε φέρω αύριο. Βρήκα με την Αναστασία, τη Μαρία και τον Γιάννη για αυτή την εργασία. Τελικά αποδείχθηκαν πολύ καλές. Η Μαρία έχει φοβερές ιδέες, η Αναστασία γράφει το κείμενο. Η Γιάννης είναι πολύ καλός με τα κομπιούτερ. Έλα, μην το λες, δεν το είχα. Ναι, και η Αναστασία με τη Μαρία με βοήθησε να κάνω τις ασκήσεις φυσικής. Και έτσι κατάλαβες, να το δω και να μην το πιστέψω. Αλήθεια, είναι πολύ καλές, λέω. Παιδιά, δεν το πιστέψετε. Ο Μάρκος μου βοήθησε με την εργασία της χημίας. Όσο λέγει του λίγου, τόσο μυαλό έχει. Τι πάθατε, κολλητικό είναι. Μιλάτε καλά για αυτά τα μπάζα. Αφού σου λέω, μου βοήθησε στη φυσική. Και εσύ πας καλά, πώς καταλάβεις τι σου έλεγε. Δεν σου έσπαγε τα νεύρα. Εντάξει, στην αρχή μου έσπαγε τα νεύρα. Αλλά μετά όταν άρχισε να γράφει την εργασία στο κομπιούτερ ήταν άπεπτος. Πιο καλός και πιο γρήγορος από μένα. Άμα μάθει ο χημικός ότι μου πήρε μια τέτοια εργασία θα τρελαθεί. Ναι, και εγώ έπαθα πλάκα, πραγματικά πολύ καλός. Να, ακούσατε από τον Δημήτρη που είμαστε στην ίδια ομάδα. Σούπερ σου λέμε. Εντάξει ρε παιδιά, εγώ το ήξερα πως ο Μάρκος είναι καλός υπολογιστές. Εσείς τώρα τα ανακαλύψατε. Εντάξει ρε φίλε, πού να το ξέρουμε. Εμείς το μόνο που ξέραμε ήταν ότι κάθε φορά που μιλούσε εμείς γελούσαμε. Η αλήθεια είναι πως μέχρι να πει μια φράση βλέπει και παθαίνει. Ναι, αλλά τώρα πηγαίνει και λογοθεραπεία και μιλάει πολύ καλύτερα. Ρε φίλε, και τώρα ποιο θα κοροϊδεύουμε. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να τους έχουμε στεναχωρήσει πολύ. Τώρα που γνώρισα την Αναστασία και τη Μαρία, δεν είναι τόσο κακές. Ναι, βασικά απέτυχα τον Μάρκο να κλαίει μια φορά. Οπότε λέω να του δώσουμε μια ευκαιρία. Λες. Ναι, μπορεί να έχει και πλάκα στην τελική. Thank you.